Χαίρετε κυρίες και κύριοι, παρακολουθώ το δελτίο ειδήσεων της Δημοτικής Τηλεόρασης ΚΟ. Εντολή των πολιτών είναι να προχωρήσει ο Δήμος της ΚΟ με ταχύτητα στα έργα αποκατάστασης στα 3 σχολεία του νησιού που χτυπήθηκαν από το σεισμό, επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Δαβίδ Γερασκλής, ο οποίος αναφέρει πως η επιλογή της Δημοτικής Αρχής είναι να μείνει μακριά από το πεδίο της λάσπης, το οποίο κάποιοι θέλουν να οδηγήσουν στη Δημοτική Αρχή. Είναι φυσικό, αναφέρει ο κύριος Γερασκλής, πως κάποιοι δεν θέλουν να προχωρήσουν τα έργα αποκατάστασης στα 3 σχολεία που υπέστησαν ζημιές από το σεισμό. Η Δημοτική Αρχή έχει εντολή από τους πολίτες αλλά και καθήκον να μην μένει στα λόγια αλλά να κάνει έργα και πράξεις. Η αγωνία των μαθητών και των οικογενειών των παιδιών στα 3 σχολεία είναι να ξαναγυρίσουν στο σχολείο τους. Ο Δήμος κίνησε μόνος του τη διαδικασία για να γίνουν τα αναγκαία έργα στα σχολεία. Τα 3 σχολικά κτίρια θα παραέμεναν για μία διετία τουλάχιστον κλειστά. Ολοκλήρωση με ταχύτητα τις απαιτούμενες μελέτες και στις 21 Δεκεμβρίου στο Δημοτικό Συμβούλιο ψηφίστηκαν αυτές. Ο Δήμος της ΚΟ ανέλαβε και έφερε σε πέρας όλες τις διαδικασίες και υποχρεώσεις που ανέλαβε για την αποκατάσταση των ζημιών από το σεισμό, πολλές από τις οποίες δεν ήταν δική του αρμοδιότητα. Τα χρονοδιαγράμματα για την ολοκλήρωση των έργων στα σχολεία καθορίστηκαν από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου με βάση τον όγκο για την εξειδίκευση των εργασιών. Για 2 από τα 3 σχολεία υπάρχει βεβαιότητα ότι θα είναι έτοιμα για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Για το 3ο θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να τελειώσει το δυνατό συντομότερο ακόμα και πριν λήξει το χρονοδιάγραμμα. Σε μια σημαντική όσο και ουσιαστική παρέμβαση προχώρησε το λιμενικό ταμείο ΚΟ μετά την καταστροφή που υπέστη ο κεντρικός ιστός φωτισμού του κεντρικού λιμένα της ΚΟ. Ο κατεστραμμένος ιστός με τα παλιά τύπου φωτιστικά κόπηκε και απομακρύνθηκε και στη θέση του τοποθετήθηκε νέος ιστός με 6 φωτιστικά τύπου LED. Το αποτέλεσμα είναι να έχει βελτιωθεί θεαματικά το επίπεδο φωτισμού, διευκολύνοντας την κίνηση τόσο των οχημάτων όσο και των επιβατών. Το λιμενικό ταμείο προχώρησε επίσης σε καθορισμό του χώρου του λιμανιού από τα φερτά υλικά που λόγω των καιρικών συνθήκων μεταφέρθηκαν από τα αυλάκια που έχουν ανοίξει μετά τον καταστροφικό σεισμό σε ένα μεγάλο μέρος της επιφάνειας του λιμένα. Με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα στους επαγγελματίες οδηγούς αλλά και στους επιβάτες. Προγραμματίζεται επίσης να κλείσουν προσωρινά τα αυλάκια αυτά με στρώση μπετόν ώστε να μην δημιουργηθεί ανάλογο πρόβλημα στο μέλλον μέχρι και την οριστική αποκατάσταση του λιμένα. Πλήγμα για την ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουρισμού αποτελεί η πρεμιέρα του τέλους διανυκτέρευσης, επισημαίνει σε συνέντευξή της στη Δημοτική Τηλεόραση η πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων ΚΟ, κυρία Ντίνα Σβήνου, ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες για εξαίρεση της ΚΟ και της Μυτιλήνης. Οι ξενοδόχοι υποστηρίζουν ότι στο νέο φόρο διανυκτέρευσης που έχει ξεκινήσει από 1η Γενάρη του 2018 δεν υπάρχει ουδέ μία ανταποδοτικότητα και δημιουργεί μείωση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. Ο φόρος διαμονής επιβάλλεται κατά κύριο λόγο αναδωμάτιο και αναδιανυκτέρευση με μοναδικό διαχωρισμό στην τιμή που αφορά στην κατάταξη βάσει κατηγορίας αστέρων. Η πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων ΚΟ, Ντίνα Σβήνου, μιλάει για το νέο αυτό φόρο και τις ενέργειες που συνεχίζονται ώστε να εξαιρεθεί η ΚΟΣ και η Μυτιλήνη. Το νομικό πλαίσιο ακόμα δεν έχει καθοριστεί με μεγάλη σαφήνεια, καθώς περιμένουμε και μία εγκύκλιο που θα εκδοθεί από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, τον κύριο Πιτσιλή, όσον αφορά τουλάχιστον στον τρόπο που θα γίνεται, που θα περνιέται, εν πάση περιπτώσει, τα λογιστικά μιας εταιρείας, ο συγκεκριμένος φόρος. Να πω ότι γενικότερα οι επιχειρήσεις είναι πάρα πολύ μπερδεμένες, τουλάχιστον οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που λειτουργούν αυτή τη στιγμή, καθώς με μεγάλη μας έκπληξη είδαμε αυτό το πρωτοφανές φαινόμενο με δελτίο τύπου να προσπαθούν να αντικαταστήσουν εγκύκλιο και να αντικαταστήσουν και νόμο. Εμείς βέβαια γνωρίζαμε μέσα από τις συζητήσεις που είχαμε και με την Υπουργό Τουρισμού κάποια πράγματα, όπως για παράδειγμα ότι δεν επιβάλλεται ΦΠΑ, το οποίο επιτέλους πριν από 2 μέρες λάβαμε σχετική εγκύκλιο πια που το αποσαφηνίζει και ότι θα εισπράτεται ξεχωριστά από τον πελάτη. Από εκεί και πέρα περνάμε λοιπόν σε μια χρέωση αναδωμάτιο και το να γίνει αναδωμάτιο και όχι κατά άτομο αναδιανυκτέρευση είναι κάτι που το παλέψαμε πάρα πολύ καιρό, πολλούς μήνες δηλαδή, και το καταφέραμε. Δηλαδή αναημέρα θα είναι αυτό, είναι έτσι. Αναημέρα αναδωμάτιο, είτε είναι μονόκλινο, είτε είναι δίκλινο, είτε είναι τετράκλινο, είναι σταθερή αναδωμάτιο, τιμή, σταθερή τιμή. Μισό ευρώ λοιπόν στα ξενοδοχεία 1 και 2 αστεριών, 1,5 ευρώ στα ξενοδοχεία 3 αστεριών, 3 στα 4 αστέρια και 4 ευρώ αναδωμάτιο στα 5 αστέρια. Εξαιρούνται παραδοσιακά καταλήμματα
από την χρέωση αυτή και ξενώνες νεότητος και όλοι οι υπόλοιποι και τα νοικιαζόμενα διαμέρισματα είναι μισό ευρώ ανά δωμάτιο αναδιανυκτέρευση. Αυτό που συστήνουμε αυτή τη στιγμή και μέχρι να γίνουν και οι περαιτέρω διευκρινήσεις είναι να κόβουν οι επιχειρηματίες απόδειξη ίσπραξης και να αποφύγουν να το περάσουν στο σύστημά τους, έτσι ώστε να μην προστίθεται στο τζίρο. Εάν περαστεί στο σύστημα, στη μηχανογράφηση, τότε καλό θα ήταν να περαστεί σαν ένας ειδικός φόρος, όπως είναι το ΦΠΑ. Πρέπει να ξεκαθαριστεί πώς θα γίνει τη διαδικασία, δηλαδή το πώς θα δουλέψετε. Όχι, και αυτό είναι που έχει μπερδέψει την διαδικασία. Περιμένουμε λοιπόν κάποιες διευκρινήσεις από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων εντός Ιανουαρίου που θα αποσαφηνίσουν πια τελείως την κατάσταση. Ωστόσο, γι' αυτό λέμε μέχρι τότε, το πιο ανώδυνο είναι να κόβεται απόδειξη ίσπραξης. Αυτό που έχει διευκρινιστεί είναι ότι αυτό θα λογίζεται στο τέλος κάθε μήνα για τον προηγούμενο μήνα. Αυτό δηλαδή θα το καταβάλλετε εσείς ως επιχείρηση? Εμείς ουσιαστικά οι ξενοδοχειακές και επιχειρήσεις και τα νοικιαζόμενα παίζουμε το ρόλο του ενδιάμεσου, προκειμένου να συλλέγουμε, έχουμε γίνει οι συλλέκτες του φόρου. Ακριβώς, του φόρου διαμονής για το κράτος. Αυτή είναι τώρα η κατάσταση και βέβαια εμείς έχουμε κάνει και τις αντίστοιχες προειδοποίησεις ότι αυτό είναι κάτι που θα λειτουργήσει πολύ αρνητικά για το τουριστικό μας προϊόν. Θα το δούμε από το 2019. Το 2018 απλά θα εισπράττουμε τα παράπονα. Το 2019 όμως νομίζω ότι θα έχουμε τα απτά τα αποτελέσματα και έχει γίνει και σχετική μελέτη όπου μιλάμε και για απώλεια θέσεων εργασίας, κοντά στις 6.000 θέσεις εργασίας που θα χαθούν, αλλά και άμεσα έσοδα για το κράτος, τα οποία δυστυχώς δεν τα υπολογίζουμε. Περιμένουμε πρώτα να δούμε τα αποτελέσματα και μετά. Έχετε κάνει ήδη κινήσεις για να βγει έξω από αυτό το καινούργιο τέλος οίκος, αλλά τελικά δεν υπήρξε κάποια θετική εξέλιξη πάνω σε αυτό. Είχαμε κάνει όταν συναντηθήκαμε με τον κύριο Καματερό και την κυρία Παπανάτσιου. Αυτό ήταν ένα από τα αιτήματά μας, το να εξαιρεθεί η Μυτιλίνη και η ΚΟΣ από το φόρο διανυκτέρευσης. Βέβαια, υπολογίσαμε, μας ζήτησε τότε η κυρία Παπανάτσιου να κάνουμε έναν υπολογισμό πόσο θα εισπράττει το κράτος από το νησί της ΚΟ. Δεν είχαμε καμία απάντηση. Ακόμα βέβαια να σας πω ότι και σαν και το ξενοδοχειακό επιμελητήριο έχει ακολουθήσει το δικό μας το αίτημα, το οποίο ενισχύθηκε και από τις ενέργειες που κάναμε όλο το νησί μαζί, όλοι οι φορείς, ο Δήμος και μάλιστα με τις σχετικές κινητοποιήσεις. Αυτό που ζητούσαμε πέραν της παραμονής μας στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ ήταν και το να μην ισχύσει το φόρος διανυκτέρευσης για το νησί της ΚΟ. Ενισχύθηκαν οι προσπάθειες. Δεν βλέπω όμως να έχουμε κάνει ένα αποτέλεσμα και πάλι και σε αυτό περιμένουμε μέχρι το τέλος του μήνα, γιατί και το ξενοδοχειακό επιμελητήριο στη σχετική επιστολή του προς τους υπουργούς έχει θέσει τέτοιο θέμα, αλλά και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων είναι το εύλογο, είναι το δίκαιο, τουλάχιστον για τα νησιά, τα οποία ήδη το κράτος έχει διαχωρίσει με την απόφασή του να παραμείνουν στους μειωμένους τελεστές ΦΠΑ. Άρα λοιπόν υπάρχει λόγος για να εξαιρεθούν και από το φόρο διαμονής. Στο κομμάτι τώρα να πάμε του ανταγωνισμού. Τι σημαίνει αυτό ανταγωνιστικά για το νησί μας, αυτό το νέο τέλος? Θα υπάρξει κάποια, πιστεύετε, έτσι, μείωση του ενδιαφέροντος για προτιμησιακό δικαίωμα έτσι, στην Ελλάδα? Θα υπάρξει, καθώς αυτός ο φόρος δεν λειτουργεί ανταποδοτικά. Είναι διαφορετικά αυτός να συλλέγεται από την τοπική αυτοδιοίκηση και έτσι ο επισκέπτης να ξέρει ότι αυτό που δίνει κάπου επενδύεται. Και την επόμενη χρονιά λοιπόν που θα έρθει θα δει και τα αποτελέσματα της δικής του εντός εισαγωγικών επένδυσης. Αυτή τη στιγμή λοιπόν αισθάνεται ότι δίνει ένα φόρο ο οποίος πάει υπέρ κράτους μεταξύ των πολλών άλλων φόρων που και ο Ευρωπαίος πολίτης έχει πληρώσει για την χώρα μας σε γενικές γραμμές. Να πούμε όμως ότι η Τουρκία επανέρχεται στον τουριστικό χάρτη. Ανταγωνιστικοί προορισμοί όπως είναι και η Τινησία και η Αίγυπτος δείχνουν και αυτοί να επανέρχονται, που σημαίνει ότι από το 2019 που θα έχουν πλήρως επανέλθει οι ανταγωνιστικοί μας προορισμοί, εκεί θα παίξει και αυτό το ρόλο του, τον αρνητικό του ρόλο στην επιλογή που λέγεται Ελλάδα. Εκτός και αν έχουμε φροντίσει να κάνουμε το δικό μας το σχέδιο, το δικό μας το πλάνο, προκειμένου να επιλέγουμε Ελλάδα, να επιλέγουμε ΚΟ συνειδητά και όχι συγκυριακά.
να προσέλθουν στα γραφεία των δημοτικών κοινοτήτων και της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομίας Ανάπτυξης στο Λινοπότη για να παραλάβουν τα απαραίτητα έντυπα προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία πληρωμής για την δημόσια ή δημοτική βοσκή σημιγή που μίσθωσαν το έτος 2017. Καλεί ο Δήμος ΚΟ όλους τους δικαιούχους κτηνοτρόφους του νησιού της ΚΟ. Η διαδικασία υλοποιείται από τη Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σε συνεργασία με το Δήμο της ΚΟ. Οι δικαιούχοι κτηνοτρόφοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους αστυνομική ταυτότητα ή δίπλωμα οδήγησης, ενώ θα πρέπει να προβούν στην πληρωμή του τμήματος που τους αναλογεί σε ένα τραπεζικό λογαριασμό με καταληκτική ημερομηνία την 15η Φεβρουαρίου. Μέχρι τέλος Φεβρουαρίου παρατείνεται η προθεσμία ρύθμιση των οφειλών στο Δήμο της ΚΟ. Πρόσκληση απευθύνει η Αντιδήμαρχος τους υπόχρεους να προσέλθουν στο Δήμο και για ρυθμίσεις ώστε να μην προκύψουν προβλήματα με τις ενημερότητες. Πολύς ο λόγος και τα δημοσιεύματα που αφορούν σε υποψήφιους με τη Νέα Δημοκρατία στην περιοχή μας. Ο πρόεδρος της ΝΟΔΕ, Παύλος Μπακίρης, αναφέρει σε συνέντευξή του στη δημοτική τηλεόραση ΚΟ πως το Μητρό είναι ανοιχτό όχι μόνο σε νέους αλλά και σε παλαιότερα στελέχη για αξιοποίησή τους. Πολλά είναι και τα στελέχη από ΚΟ που έχουν καταθέσει προς αξιολόγηση το βιογραφικό τους. Με αφορμή το δημοσίευμα της εφημερίδας Παραπολιτικά, το οποίο εμφανίζει ότι προκρίθηκαν στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας μέσω του Μητρό Νέων Πολιτικών Στελεχών τρία νέα πρόσωπα, ο κύριος Δράκος, η κυρία Μαυρόγαλου και ο κύριος Ασπράς. Θα θέλαμε να μας πείτε σε σχετικά με αυτό το δημοσίευμα τι είναι αλήθεια και τι όχι. Ναι, καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία. Κοιτάξτε, επιτρέψτε μου να πω δύο λόγια όσο αφορά το Μητρό Στελεχών. Το Μητρό Στελεχών δημιουργήθηκε μετά από την επιθυμία του Προέδρου μας, του Κυριάκου του Μητσοτάκη, να κάνει ένα άνοιγμα στην κοινωνία, να ανοίξει την παράταξη σε όλους τους Έλληνες πολίτες που επιθυμούν να συμβάλλουν σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που κάνει η Νέα Δημοκρατία για να δημιουργήσει ένα πρόγραμμα για την επόμενη μέρα. Επομένως, το στίχημα είναι η ανανέωση του κόμματός μας μέσα από μια δομημένη και σοβαρή διαδικασία, που είναι η αξιολόγηση όσων θέλουν πραγματικά να συμβάλλουν σε αυτή την προσπάθεια. Επομένως, δημιουργήθηκε το Μητρό Στελεχών. Έχουν γίνει πάρα πολλές αιτήσεις από όλη την Ελλάδα, αξιόλογων συμπολιτών μας, οι οποίοι θέλουν πραγματικά να συμβάλλουν σε αυτή την προσπάθεια. Και βέβαια δεν σημαίνει ότι όλοι όσοι θέλουν να αξιολογηθούν και να εγγραφούν στο Μητρό Στελεχών θέλουν αποκλειστικά να συμμετάχουν και στα ψηφοδέλτια. Μπορεί να θέλουν κάποιοι θέλουν να πολιτευτούν, κάποιοι θέλουν να αξιοποιηθούν την επόμενη μέρα και κάποιοι θέλουν να συμμετέχουν απλώς στη διαμόρφωση της πολιτικής της παράταξης, συμμετέχοντας στους διάφορους τομείς. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχουν τομείς και τομεάρχης ανάλογα με τη θεματολογία. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή λοιπόν γίνονται οι αξιολογήσεις, υπάρχουν ακόμα πάρα πολλά άτομα τα οποία πρέπει να αξιολογηθούν. Είναι ακόμα ανοιχτό το Μητρό, όποιος θέλει μπορεί να καταθέσει το βιογραφικό του και να περάσει συνέντευξη, μπορεί απλά και μόνο με το βιογραφικό του να γίνει η αξιολόγηση χωρίς να περάσει κάποια συνέντευξη και επομένως να γίνει η κατάταξή του σε όποιο τομέα θέλει. Δεν είναι κάτι κλειδωμένο επομένως, είναι το ακόμα μητρό, όλα ανοιχτά. Το Μητρό Μελών, κύριε Μπακίρη, παραγωνίζει τα παλαιότερα στελέχη. Πείτε μας πάνω σε αυτό, γιατί συζητιέται και αυτό, ακούγεται και αυτό μάλλον, ότι παραγωνίζονται τα παλαιότερα στελέχη, μιας και μπαίνουν μόνο νεότερα στελέχη, με πλούσιο έτσι βιογραφικό, μεταπτυχιακά και ούτω καθεξής. Όχι, αυτό δεν είναι καθόλου αληθινό. Τα παλιά στελέχη είναι πάρα πολύ πολύτιμα στην παράταξη. Είναι στελέχη τα οποία έχουν την υποψηφιότητα, έχουν την εμπειρία, έχουν προσφέρει πάρα πολλά στην παράταξη. Να πω ότι η μόνη σίγουρη που θα είναι στα ψηφοδέλτια είναι οι νυν βουλευτές. Ναι, από εκεί και πέρα χρειαζόμαστε όμως και τα παλιά στελέχη έχουν την εμπειρία της δημόσιας διοίκησης, έχουν την εμπειρία των ισορροπιών, της δικτύωσης με τον κόσμο. Έχουν εμπειρία όπως και να το κάνουμε, είναι πράγματα τα οποία χρειάζονται. Όμως
χρειαζόμαστε και τη συνύπαρξη των εμπειρότερων με το νέο αίμα. Σιγά σιγά θα πρέπει να γίνεται πάντα σε κάτι μια ανανέωση. Το νέο αίμα θα πρέπει να μάθει από τους παλαιότερους και να υπάρξει μια διαδοχή. Έτσι δεν είναι. Επομένως, είναι πολύτιμοι όλοι. Θέλω αυτό που θέλω να ξεκαθαρίσω είναι ότι το Μητρό δεν έχει κλείσει. Είναι ανοιχτό και υπάρχουν ακόμα διαδικασίες που αξιολογούν και νέα στελέχη που έχουν κάνει αιτήματα. Θα θέλαμε να μας πείτε ποιος είναι ο ρόλος της ΝΟΔΗ και των τοπικών οργανώσεων σε ό,τι αφορά την επιλογή στελεχών. Ποιος θα είναι ο ρόλος τους? Κοιτάξτε, εμείς οποιαδήποτε είναι τιμή μας καταρχήν στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας να υπάρχει αυτή τη στιγμή ένας μεγάλος αριθμός συμπολιτών μας, αξιόλογων ανθρώπων οι οποίοι θέλουν να συμμετέχουν στις διαδικασίες είτε των ψηφοδελτίων, είτε της επόμενης μέρας, είτε να συμμετέχουν στους τομείς που τέλος πάντων αξιολογούν και διαμορφώνουν κάποια πολιτική σε διάφορα θέματα, ακόμα και τοπικά. Επομένως, εμείς σαν νομαρχιακοί οφείλουμε, είναι χαρά μας, σεβόμαστε όλους αυτούς τους πολίτες μας που θέλουν να συμμετάσχουν, είναι ανοιχτές οι πόρτες και της νομαρχιακής και του κόμματος, σε όσους θέλουν να έρθουν να εγγραφούν και να συμμετάσχουν στους θεματικούς και στους τομείς της παράταξης. Εμείς μεταφέρουμε κάθε αίτημα στην Αθήνα. Η τελική απόφαση είναι απόφαση του Προέδρου μας, του κυρίακου του Μητσοτάκη, και βέβαια η παρουσία του στο Μητρό και η ολοκλήρωση κάποιων βημάτων αξιολόγησης δεν σημαίνει νομοτελειακά ότι είναι κάποιος στο ψηφοδέλτιο. Αυτό είναι καθαρά απόφαση του Προέδρου. Βέβαια, το να συμμετέχει κάποιος στο Μητρό είναι μια ευκαιρία να διεκδικήσει μέσα από μια διαδικασία μια θέση στα ψηφοδέλτια. Όμως, πέρα από αυτή την αξιολόγηση υπάρχουν και άλλες, θα έλεγα, και άλλα κριτήρια που υιοθετούνται για να μπορέσει τελικά κάποιος να είναι στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Και βέβαια είναι πάντα η τελική απόφαση του Προέδρου. Εμείς σαν νομαρχιακοί, αν κληθούμε να φέρουμε κάποια γνώμη ή να δώσουμε κάποιες διευκρινίσεις, θα το κάνουμε. Αλλά δεν είναι απόφαση της νομαρχιακής το οποίο θα είναι στα ψηφοδέλτια. Ποια είναι η αναπτυξιακή πρόταση της ΝΟΔΕ προς το κόμμα? Υπάρχει, εξυγχρονίζεται? Τι είναι η δική σας πρόταση? Όσο αφορά την ανανέωση της παράταξης. Την ανανέωση και τον τρόπο με τον οποίο θα κινηθείτε, βεβαίως. Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι η απόφαση του Προέδρου μας, του κ. Μητσοτάκη, να ανανεώσει την παράταξη, να ανοίξει την πόρτα σε όλους τους πολίτες, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σωστή αυτή η απόφαση και έχει βρει μια μεγάλη ανταπόκριση. Εμάς μας χαροποιεί, διότι πραγματικά αυτή η προσπάθεια που γίνεται στο να βρεθούνε οι σωστές πολιτικές για να μπορέσουμε επιτέλους να λύσουμε τα προβλήματα στον τόπο μας στην Ελλάδα και να πάμε μπροστά και να αλλάξουμε σελίδα, πρέπει να γίνει μέσα από και επιπλέον για να μπορέσουν κάποιοι άνθρωποι να μας εμπιστευτούν, θα πρέπει να τους δώσουμε λόγο. Να ακούσουμε τις ιδέες τους, να ακούσουμε τις απόψεις τους, να ακούσουμε τις προτάσεις τους και να συμβάλλουν σε αυτές τις πολιτικές. Mm-hmm. Επομένως, το άνοιγμα της παράταξης, σε όποιον θέλει να συμμετάσχει και να πει τις ιδέες του και να συμβάλλει σε αυτό, θεωρώ είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη του. Και αυτό είναι πάρα πολύ σωστό που έχει γίνει, στο να μπορέσει όποιος Έλληνας πολίτης θέλει να συμβάλλει, να αξιολογηθεί και να μπορέσει να πολιτευτεί. Το θεωρώ πολύ υγιές και δημοκρατικό. Ακούγονται γενικότερα πάρα πολλά ονόματα. Η ΚΟΣ τελικά φαίνεται έρημη από υποψηφιότητες. Πώς το δικαιολογείτε αυτό, το ότι δεν ακούγονται, ενώ υπάρχουν πολύ δυνατά στελέχη του κόμματος εδώ στο νησί μας? Κοιτάξτε, εγώ δεν νομίζω ότι η ΚΟΣ είναι... δεν υπάρχουν ονόματα. Υπάρχουν ονόματα. Δεν ακούγονται όμως ότι υπάρχουν ονόματα. Κοιτάξτε, ναι, να σας πω κάτι. Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή αυτή τη στιγμή για να μιλήσουμε για ονόματα, για ψηφοδέλτια. Νομίζω ότι εμείς προσωπικά σαν νομαρχιακοί έχουμε επιλέξει, παρόλο που γνωρίζουμε ονόματα, παρόλο που ενδεχομένως γίνονται αιτήματα, που γίνονται συζητήσεις, εμείς γνωρίζουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι αξιόλογοι οι οποίοι επιθυμούν, έχουν τις επαφές τους κεντρικά. Όμως αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία και εμείς σαν νομαρχιακοί έχουμε επικεντρωθεί στο να καταρτήσουμε το σχέδιο για την επόμενη μέρα. Είναι ευχάριστο το ότι υπάρχουν πάρα πολλά άτομα και σίγουρα ένας ευχάριστος, όπως έχω ξαναπεί, πονοκέφαλος στο όσο θα αφορά την επιλογή,
και αυτό θα το κρίνει πάντα ο πρόεδρος, ο κ. Μητσοτάκης. Θα, οι πιο άξιοι, οι πιο ικανοί, όλοι είναι άξιοι, όλοι είναι ικανοί, όμως ενδεχομένως θα κριθούν σε κάποια μικρά, τέλος πάντων, κριτήρια που θα θέσει, οι διαφορές θα είναι μικρές, τέλος πάντων, στην κρίση. Αυτά είναι θέμα Προέδρου. Όμως εμείς προσπαθούμε, αυτό που, μπορούμε να, που προσπαθούμε να κάνουμε καθημερινά, είναι να μπορέσουμε να δούμε ποια είναι τα προβλήματα της καθημερινότητας στα νησιά μας, να μπορέσουμε να τα μεταφέρουμε, να τα αναδείξουμε και να μπορέσουμε πραγματικά να έχουμε ένα σχέδιο για την επόμενη μέρα. Αυτό είναι το σημαντικό που εμείς θεωρούμε αυτή τη στιγμή. Το θέμα των στελεχών είναι μια διαδικασία η οποία γίνεται, οριμάζει, αλλά βέβαια δεν είναι αυτό που προβληματίζει, θεωρώ, τον πολίτη στην καθημερινότητά του. Όχι, απλά πότε δρομολογείται αυτή η διαδικασία της επιλογής των στελεχών που θα πλαισιώσουν το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στην περιοχή μας. Εννοείται πότε θα ξέρουν το ψηφοδέλτιο. Ναι. Πότε δηλαδή θα υπάρξει μια έτσι. Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι, αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε εμείς, είναι απόφαση Προέδρου. Δεν το γνωρίζετε, μάλιστα. Το ευχάριστο είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλά στελέχη που ενδιαφέρονται. Αξιόλογα, είναι όλοι αξιόλογοι. Αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό για την Νέα Δημοκρατία, βεβαίως. Όλα όσα ονόματα ακούγονται είναι πάρα πολύ αξιόλογα και ικανά. Επομένως. Από το νησί της ΚΟ υπάρχουν υπάρχει ενδιαφέρον. Πώς το έχετε δει εσείς? Υπάρχει ενδιαφέρον, βέβαια, αλλά επιτρέψτε μου τώρα να μην πω ονόματα. Βεβαίως. Γιατί υπάρχει όμως ενδιαφέρον και σίγουρα θα υπάρχουν αξιόλογες. Μια αξιόλογη εκπροσώπηση και του νησιού της ΚΟ. Πολύ ωραία. Με αυτό να κλείσουμε, ότι θα υπάρχει μια σημαντική αντιπρόσωπευση από το νησί της ΚΟ. Αλίμονο. Να είστε καλά, κύριε Μπακύρη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Για το σοβαρό πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί από τα καιρικά φαινόμενα στο λιμάνι μας στη Χαρίου και για τα παράπονα των κατοίκων, η παράταξη Όραμα θέτει το ερώτημα αν ο ρόλος του Δήμου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου περιορίζεται μόνο στην αναπαραγωγή δελτίων τύπου για ακραία καιρικά φαινόμενα, δίνοντας στη δημοσιότητα σχετικές φωτογραφίες. Ψηφίστηκε στην Βουλή το πολυνομοσχέδιο για την εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Το άρθρο 68 του νέου νόμου, που φέρει τον τίτλο Μεταβατικές Διατάξεις, περιλαμβάνει την παράγραφο 20 που αναφέρει για τα πάγια ή αναλογικά μισθώματα που αφορούν στα δημοτικά λατομεία. Συνεχίζουν λοιπόν να καταβάλουν τα καθοριστέντα στις συμβάσεις μισθώματα μέχρι τη λήξη και των παρατάσεων αυτών. 17,5% για το Δήμο Νησίρου και για τα δύο λατομεία. Κάτι το οποίο αποτελεί σημαντικό οικονομικό όφελος για την οικονομία του νησιού. Ο Δήμαρχος Χριστοφής Κοροναίος μας ενημερώνει σχετικά. Κύριε Κορονέ, ευνοϊκές οι εξελίξεις ό,τι αφορά το νομοσχέδιο για το λατομείο γυαλιού. Θα θέλαμε να μας πείτε τι σημαίνει αυτό για την κοινωνία της Νησίρου. Πρώτα απ' όλα να σας πω πρωτού τι σημαίνει αυτό. Να σας πω ότι για να γίνει αυτό έγιναν μεγάλες προσπάθειες από μένα και από όλη τη Δημοτική Αρχή. Παρά το γεγονός ότι έχουμε από ό,τι διάβασα αυτές τις κασάνδρες, οι οποίοι με κάθε τρόπο προσπαθούν να τορπιλήσουν οτιδήποτε γίνεται στο νησί, καταγγέλνουν οτιδήποτε κάνουμε, και νομίζω με αυτό που έγινε τώρα με το νομοσχέδιο είναι μια καθαρή απάντηση προς όλους αυτούς. Και είναι μια καθαρή απάντηση όχι μόνο από πλευράς του Δήμου και από πλευράς της κυβέρνησης, διότι οτιδήποτε έχουμε ζητήσει έχει γίνει. Ένα από αυτά που ζητήσαμε ήταν να πάρουμε το λατομείο του γυαλιού, το ανατολικό τμήμα, και το πήραμε, και ζητήσαμε τώρα να γίνει άρθρο στο νομοσχέδιο όπου δεν θα ελαττώσει τα ποσοστά του Δήμου μας. Και αυτό συνέβη, είναι γεγονός. Πόσο είναι τα ποσοστά του Δήμου και στο λατομείο γυαλιού? Τα ποσοστά του Δήμου φτάνουν στο 17%. Ο λόγος που έγινε αυτό το νομοσχέδιο είναι για να βοηθήσει τα άλλα δημοτικά λατομεία, τα οποία έχουν ποσοστά λιγότερα από 4%, αλλά αυτό δεν είχε πρόβλημα για μας. Και με αυτό το άρθρο που μπήκε στο νομοσχέδιο δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Το 17% θα παραμείνει, και πέραν αυτού, εμείς έχουμε τη δυνατότητα τώρα να διαπραγματευτούμε με το άλλο λατομείο που αποκτήσαμε, του Περλίτη, το οποίο εξάγει περιλήθεια στο ανατολικό τμήμα. Και τα ποσοστά είναι πολύ χαμηλά. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό για την Ίσυρο, για το μέλλον του νησιού, και ότι δεν είναι μόνο για τα επόμενα 4, 5, 6 χρόνια, είναι για τα επόμενα 40 χρόνια. Και που σημαίνει ότι όλα αυτά τα χρόνια δεν θα αλλάξει τίποτα όσον αφορά τα ποσοστά του Δήμου. Είναι κάτι το οποίο θα στηρίξει πολύ την οικονομία του νησιού, έτσι δεν είναι, κύριε Κορονέ? Φυσικά. Τη στηρίζει ήδη την οικονομία, διότι έχουμε αρκετά χρήματα από το λατομείο της Ελαφρόπετρας, και αυτά θα συνεχιστούν για τα επόμενα 40 χρόνια. Μάλιστα. Πώς το έχει πάρει η νησίρικη κοινωνία αυτό? Κοιτάξτε, είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία για σας. Είναι μια πολύ, πολύ θετική εξέλιξη.
Και να πω, μια που μιλάμε, και να ευχαριστήσω όλους τους συνέβαλες σε αυτό το θέμα, τον Υπουργό τον κ. Σταθάκη, τον Γενικό Γραμματέα τον κ. Βεριόπουλο, τον Εκτάτο Σεντρονιό, τον Υφυπουργό Νησιωτικής Πολιτικής, τον Ηλία του Καματερό, τον Δημήτρη Τωγάκη, οι οποίοι συνέβαλαν πάρα πολύ, και τον Μάλλον Κόρσελα, με τον οποίο επικοινωνήσε επίσης. Μάλιστα. Ανοίγει επομένως ο δρόμος για τα δημοτικά λατομεία με αυτό το νομοσχέδιο, κύριε Κορονέ. Φυσικά. Για τα λατομεία τα οποία είχαν χαμηλά ποσοστά επί των πωλήσεων, είναι ένα πολύ θετικό νομοσχέδιο. Για τα λατομεία τα οποία είχαν υψηλά ποσοστά, όπως είναι το, και είμαστε μόνο εμείς, είναι πάρα πολύ θετικό, διότι μας ανοίγει το δρόμο για το μέλλον και για τα δύο λατομεία μας. Και για την Ελαφρόπιτρα και για το λατομείο του Περλίδη. Μάλιστα. Επομένως, πολύ σημαντικά τα νέα της Νησίρου. Να είστε καλά, κύριε Κορονέ. Δεν ξέρω αν θέλετε ευχαριστώ να πείτε κάτι άλλο, Κύριακο. Να συμπληρώσετε κάτι. Θέλετε κάτι άλλο να μας αναφέρετε. Επειδή είμαι στον δρόμο για τα νοικιά, γιορτάζει κάποιος ευθύνος σήμερα. Εντάξει, θα τα πούμε όπου τα θέλετε, αύριο ή μεθαύριο. Βεβαίως. Να είστε καλά, κύριε Κορονέ. Γεια σας. Γεια σας. Μέρα, γεια σας. Η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, στα πλαίσια πολιτικής της ανάδειξης και προώθησης των τοπικών πιστοποιημένων προϊόντων, πρόκειται να συμμετάσχει στην έκθεση Natural Organic Products Europe, που θα πραγματοποιηθεί 22 με 23 Απριλίου του 2018 στο εκθεσιακό κέντρο Excel στο Λονδίνο στην Αγγλία. Η Περιφέρεια συμμετέχει στην μεγαλύτερη έκθεση φυσικών και βιολογικών προϊόντων για την αγορά της Μεγάλης Βρετανίας και της υπόλοιπης Ευρώπης, προσδοκώντας την εξωστρέφεια των πιστοποιημένων φυσικών και βιολογικών προϊόντων της. Επαναλειτουργεί από την περασμένη Τρίτη η Δημοτική Βιβλιοθήκη Πηλίου. Το κοινό μπορεί να επισκέπτεται ελεύθερα τις εγκαταστάσεις της βιβλιοθήκης στο κτηριακό συγκρότημα Γαλινός Φλάσος κάθε Τετάρτη και Πέμπτη από τις 8 το πρωί έως τις 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2242-042-160 και το τηλέφωνο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πηλίου 2242-041-204. Για τρίτη φορά η ομάδα του Χωροκός στην εκπομπή Στην Υγειά Μας Ρε Παιδιά. Η ομάδα του Χωροκός έχει κλέψει τις εντυπώσεις και προάγει με τον καλύτερο τρόπο το νησί μας. Απόψε λοιπόν στις 9 θα τους απολαύσουμε με τις χορογραφίες τους. Ο Πέτρος Μαστόρος με το γιο του μιλούν στη δημοτική τηλεόραση για την δραστήρια ομάδα του Χωροκός, αλλά και για τις συμμετοχές τους σε πολλά φεστιβάλ. Για τρίτη φορά, καλεσμένος του Σπύρου Παπαδόπουλου, ο Πέτρος Μαστόρος με τη χορευτική ομάδα του Συλλόγου Χωροκός στην εκπομπή Στην Υγειά Μας Ρε Παιδιά, που θα προβληθεί απόψε το βράδυ στις 9 από τον τηλεοπτικό σταθμό Sky. Είναι αυτή η πρόσκληση, την εμφάνιση του ιδίου και της ομάδας του στη ρεμπέτικη βραδιά της εκπομπής, έρχεται ως δικαίωση της ανασχόλησής του για πολλά χρόνια με το ρεμπέτικο, το οποίο από τον περασμένο Δεκέμβριο συμπεριλήφθηκε στον αντιπροσωπευτικό κατάλογο της Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας της UNESCO. Παρουσιαστεί για άλλη μια φορά σε μια πολύ επιτυχημένη εκπομπή του ΑΛΦΑ, όπως είναι Στην Υγειά Μας Ρε Παιδιά. Και εμείς είμαστε χαρούμενοι και μας τιμά ιδιαίτερα η πρόσκληση, η οποία να πω ότι δεν ήταν είναι η τρίτη φορά που πάμε, αλλά ήδη έχουν γίνει προσκλήσεις άλλες δύο φορές έξτρα, τα οποία δεν μπορέσαμε να πάμε. Το ένα ήταν αφιέρωμα στο Τσιτσάνι που δεν μπορέσαμε και δεν έγινε εκπομπή, δεν ξέρω γιατί. Μπορεί να ήταν ότι το αναβάλαμε για επόμενη φορά. Όχι μόνο ότι είναι τιμή για την ΚΟ, για μας που εδώ και 30 χρόνια τουλάχιστον υπηρετούμε τον πολιτισμό της ΚΟ και του χορού και της τοπικής μας παράδοσης, αλλά είναι και για το ρεμπέτικο, το οποίο είναι η εξέλιξη του παραδοσιακού μας χορού, του δικού μας χορού, το οποίο πριν ένα μήνα, όπως αναφέρει και ο Μπάμπης ο Τσέρτος στην εκπομπή, έχει γίνει στην UNESCO τυπικά πια, έχει συμπεριληφθεί στον Άειλο πολιτισμό υλικό της UNESCO. Κάτι πολύ σημαντικό για εσάς. Και τι σημαίνει για την ομάδα σας, γιατί δεν είστε μόνο δύο άτομα, είστε μια πολύ μεγάλη ομάδα, άνθρωποι οι οποίοι αγαπούν το χορό και που προβάλλουν πάρα πολύ το νησί μας. Ναι, συμπληρώνουμε 25-30 χρόνια παρουσίας στον πολιτισμό, όχι μόνο της ΚΟ εδώ και του εξωτερικού. Ήδη φέτος έχουμε, και από πέρυσι έχουμε παραστάσεις και στο εξωτερικό. Είχαμε πάει Νορβηγία με το καφέ Αμάν Ισταμπούλ που συνεργαζόμαστε. Κύπρο, είχαμε πάει Σμύρνη, είχαμε πάει Κωνσταντινούπολη, αρκετές παραστάσεις. Είναι μεγάλη τιμή και μεγάλη εμπειρία για τα παιδιά του τόπου μας εδώ, κάποια παιδιά που είναι δίπλα μου και δουλεύουν μαζί μου. Σημαντικό.
Μέσα στην ομάδα είναι και ο γιος, ο οποίος είναι πλέον πρωταγωνιστής έτσι, σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις. Το πραγματικά τον βλέπουμε και από πολύ μικρό, βέβαια, θα πρέπει να πούμε, γιατί το θυμόμαστε πολύ καλά και χαρακτηριστικά τις αερόβιες τούμπες που έκανε. Και τώρα, βέβαια, πετάει αλλιώς. Πες μας, λοιπόν, πώς νιώθεις και εσύ που είσαι και εσύ μέλος αυτής της μεγάλης ομάδας, έχοντας στο πλάι σου τους γονείς σου. Για μένα είναι κάτι το ξεχωριστό, γιατί κάνω κάτι το διαφορετικό με σχέση με άλλα παιδιά. Ας πούμε, έχω εγώ την τιμή, να το πω και έτσι, να πηγαίνω, ας πούμε, σε παραστάσεις οι οποίες δεν θα πηγαίνουν οποιαδήποτε παιδιά της ηλικίας μου. Δηλαδή, ας πούμε, στην υγειά μας βλέπεις κάτι το οποίο... Δεν το τηλεοπτικό προϊόν, ναι. Έτσι. Κάτι πίσω από τις κάμερες, πώς γυρίζεται μια εκπομπή, και είναι πολλά πράγματα τα οποία με ενθουσιάζουν σε αυτό το κομμάτι. Πες μας λίγο έτσι για την αγάπη που έχεις στο χώρο, γιατί δεν θα το έκανες τόσο καλά αν δεν το αγαπούσες. Πες μας έτσι λίγο γι' αυτό. Το χώρο εγώ τον αγαπώ, γιατί, ας πούμε, όταν μου δείχνει ένα βήμα ο πατέρας μου, εγώ μετά θέλω να κάτσω και άλλες ώρες, να κάτσω να το δουλέψω. Μ' αρέσει δηλαδή να ασχολούμαι. Προέτρεψε έτσι παιδιά της ηλικίας σου να ασχοληθούν με την παράδοση και να το αγαπήσουν. Και γιατί όχι να το κάνουν όπως κάνεις και εσύ, γιατί πλέον και εσύ είσαι ένα μέλος μιας μεγάλης ομάδας, η οποία, όπως πολύ σωστά είπε και ο πατέρας, ότι προβάλλεται πλέον και σε εκτός Ελλάδος. Εγώ πιστεύω ότι τα παιδιά πρέπει να γνωρίζουν και την παράδοση τους, να χορεύουν, να κάνουν άλλα πράγματα εκτός από το να βλέπουν απλά. Δηλαδή να χορεύουν, να ακούνε μουσική, να παίζουν μουσική. Εγώ αυτό το προτείνω σε όλα τα παιδιά, δηλαδή να αρχίσουν να ασχολούνται. Πείτε, θα ήθελα να μας πεις, εκτός από τη συνεργασία μας τα παιδιά γενικότερα, η ομάδα Χοροκός, τι άλλο ετοιμάζει, τι έχετε έτσι στην ατζέντα των εκδηλώσεων που συμμετέχετε έτσι για το 2018? Κοίτα, δεν σταματάμε. Το σημαντικότερο, πιστεύω, είναι αυτό που λέω κάθε φορά, ότι η προετοιμασία των νέων χορευτών, των παιδιών. Και θυμάμαι, πόσα μάλιστα άτομα έτσι περιλαμβάνεται στη δική σας την ομάδα? Κοίτα, δεν είμαστε και πάρα πολλοί, αλλά είμαστε αρκετοί. Και αυτό που θέλω να πω, ότι όχι αρκετοί που χορεύουν, είναι αρκετοί οι οποίοι είναι χορευτές. Δηλαδή δεν χρειαζόμαστε τόσο πολύ αυτούς που χορεύουν μόνο, χορεύονται τους χορευτές. Γιατί για να βγει σε μια εκπομπή, να βγει σε μια παράσταση, δεν φτάνει μόνο να σ' αρέσει ο χορός ή να χορεύεις, να ξέρεις το χορό. Θέλει και άλλα προσόντα. Θέλει δουλειά πάρα πολύ. Αυτό που έχουν πει τα δύο λεπτά στην πίστα, όπως το λέω εγώ, στη σκηνή, σημαίνει πολλές ώρες, ατέλειωτες ώρες δουλειάς πίσω από τις κάμερες. Στην αίθουσα, στο γυμναστήριο, στο δρόμο κλπ. Να μας πείτε και γενικά και την αναπαράσταση του όρκου του Ιπποκράτη, που πραγματικά πλέον θεωρώ ότι το έχετε κάνει, η αναπαράσταση έτσι όπως την κάνετε εσείς, είναι πραγματικά πολύ ιδιαίτερη και πολύ καλά μελετημένη, πάρα πολύ και στη λεπτομέρεια. Θα πω ότι την περασμένη εβδομάδα που υπογράφτηκε με την UNESCO η συνεργασία για την ανάδειξη του Ιπποκράτη κλπ. Χάρηκα ιδιαίτερα, γιατί είμαι από αυτούς που... Όλοι μας, ιδιαίτερα είπα εγώ, ότι επιμένω παρόλο τις αντίξωες συνθήκες, γενικά το ότι δεν υπήρχε στήριξη από κανένα, και να πω ότι πάντα μας προσβάλλανε άσχημα, γιατί εμείς προσφέραμε αυτό που μπορούσαμε, τις γνώσεις, τις ατέλειωτες ώρες εθελοντικής εργασίας, να πληρώνουμε για την τσέπη μας. Και αυτό που έλεγαν ορισμένοι, ότι ναι, πόσα παίρνετε, τι πληρώνεστε. Αυτό δεν πληρώνεται, όπως σας είπα. Λέω, ό,τι και να δώσει κάποιος, δεν πληρώνεται. Πρέπει να το αγαπάς και να θέλεις να αναδείξεις τον τόπο σου. Χαιρόμαστε λοιπόν ότι έχουμε κάνει μια δουλειά από τα σχολικά, από τα δημοτικό, πρόγραμμα για μικρά παιδιά, πρόγραμμα για γυμνάσια, πρόγραμμα για προβολή σε μεγάλα συνέδρια κλπ. Του όρκου του Ιπποκράτη, πρόγραμμα κάποιο για το εξωτερικό, για οποιοδήποτε σχολή ή πανεπιστήμιο ιατρικό χρειαστεί κάτι, εμείς είμαστε έτοιμοι να πάμε και να το στηρίξουμε, και εκπαιδευτικά. Δηλαδή, αρκετό υλικό και περιμένουμε να μας αξιοποιήσετε. Αξιοποιήσετε απλά.
Συνεχίζονται οι επαναπροσλήψεις των ξενοδοχείων υπαλλήλων για το 2018 μέχρι τέλος του Γενάρη και μέχρι 1 Φεβρουαρίου για τους εργαζόμενους στον επιτιστικό τομέα. Ο ΔΟΠΑΒΣ καλεί όλους τους πολιτιστικούς συλλόγους, τα σχολεία, τα αθλητικά σωματεία και τις σχολές χορού να δηλώσουν την πρόθεσή τους για να συμμετάσχουν στο καρναβάλι της ΚΟ που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 17 Φεβρουαρίου, καθώς και να υποβάλουν τις προτάσεις για το θέμα του καρναβαλιού. Προθεσμία υποβολής προτάσεων είναι ως τη Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου. Με έτοιμα του, ο Δήμος ΚΟ προς την αποκεντρωμένη διοίκηση ζητάει την πρόσληψη προσωπικού συνολικά 68 ατόμων σε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα για χρονικό διάστημα έως 8 μηνών στα πλαίσια του προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού. Δύο άτομα κατηγορίες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του κλάδου ΔΕ28, ειδικότητα χειριστών μηχανημάτων έργων, 11 άτομα κατηγορίες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του κλάδου ΔΕ29, ειδικότητα οδηγών και 55 άτομα κατηγορίας υποχρεωτικής εκπαίδευσης του κλάδου ΙΕ, ειδικότητα εργατών. Στις 28 Ιανουαρίου θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση της κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας στο Διεθνές Ιπποκράτειο Ίδρυμα και εκεί θα γίνει ο απολογισμός αλλά και οι δράσεις που διοργανώνονται στο πρόγραμμα του 2018. Παρουσίαση του βιβλίου με τίτλο «Τώρα νικάμε στις καρδιοπάθειες» του Δημήτρη Κρεμαστινού θα πραγματοποιηθεί από τον εκδοτικό οίκο Λιβάνι την 5η 25 Ιανουαρίου στη Μεγάλη Αίθουσα του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τη βραδιά θα τιμήσει με την παρουσία του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος. Κοπή της Βασιλόπιτας θα πραγματοποιήσει η Ένωση ΚΟΝ Αθηνών Ιπποκράτης την Κυριακή στις 11 το πρωί στον χώρο της Ένωσης στην Οδό Αχαρνών. Το Λύκειο Ελληνίδων Παράρτημα ΚΟ θα πραγματοποιήσει αύριο εκδήλωση για την πρωτοχρονιάτικη πίτα στις 5 το απόγευμα στο ξενοδοχείο ΚΟΣ. Μετά τη sold out παραστάση του προηγούμενου stand-up comedian Σίλας Σεραφείμ θα παραδώσει μαθήματα ιστορίας στο θέατρο Σφαγείο και ανατρέπει όλα όσα νομίζαμε ότι γνωρίζουμε για την ιστορία του ελληνικού έθνους. Η ιστορία του ελληνικού έθνους αλλιώς με τον Σίλα Σεραφείμ την Τετάρτη μόνο για δύο παραστάσεις, 8 και 10 στο θέατρο Πολυχώρο Σφαγείο. Για κρατήσεις θέσεων μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 6940 902 107 με γενική είσοδο 10 ευρώ. Βασιλόπιτα και μπίνγκο θα πραγματοποιήσει αύριο στις 6 στο καφέ The Pub στην Καρδάμενο ο Αθλητικός Σύλλογος Ηρακλής. Ενώ την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας θα πραγματοποιήσει η διοίκηση του Ναυτικού Ομίλου ΚΟ αύριο Κυριακή στις 12 το μεσημέρι στην αίθουσα εκδηλώσεων της Μαρίνας της ΚΟ. Θα ακολουθήσουν ετήσιος απολογισμός, γενική συνέλευση και προκήρυξη εκλογών καθώς και τακτοποίηση των οικονομικών συνδρομών των μελών. Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων αλλά και οι γονείς και μαθητές της 6ης τάξης του του Δημοτικού Σχολείου ΚΟ διοργανώνουν αύριο ανοιχτό παζάρι στο χώρο του σχολείου στις 10 το πρωί. Επίσης, στο χώρο του σχολείου θα διοργανωθούν διάφορα παιχνίδια αλλά και happening για τα μικρά παιδιά. Οι γυναίκες του Πηλίου κόβουν την πίτα τους. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Πηλίου Ανακύκλια διοργανώνει εκδήλωση στην κοπή της πίτας αύριο 5:30 το απόγευμα στην καφετέρια Πανόραμα στο Πηλί. Τιμή πρόσκλησης 5 ευρώ. Θα προσφερθεί καφές αλλά και πλούσιους μπουφές από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Χοροεσπερίδα πραγματοποιήσουν οι τελειόφοιτοι μαθητές του Λυκείου Ζυπαρίου στη Νέα Φαντασία απόψε σε 9 το βράδυ. Πάμε αμέσως τώρα για την αθλητική μας ενημέρωση. Για πρώτη φορά στο νησί μας θα πραγματοποιηθεί ειδικό σεμινάριο για μαθητές αλλά και διαιτητές που αγαπούν πάρα πολύ τις πολεμικές τέχνες. Παρουσία του Προέδρου της Επιτροπής Μεικτών Πολεμικών Τεχνών κυρίου Δημητρίου αλλά και του Γραμματέα κυρίου Σόζου πραγματοποιείται σήμερα το απόγευμα στο Αθλητικό Κέντρο της ΚΟ σεμινάρια διαιτησίας και σεμινάρια μαθητών υπό την αιγίδα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Μεικτών Πολεμικών Τεχνών με στόχο να προάγει και να αναπτύξει τις μεικτές πολεμικές τέχνες στο νησί της ΚΟ. Τα σεμινάρια αυτά γίνονται υπό την αιγίδα της ΠΟΜΑ, Πανελλήνια Ομοσπονδία MMA, Mixed Martial Arts. Σημαίνει MMA, να πούμε για όσους δεν γνωρίζουν. Είναι οι μεικτές πολεμικές τέχνες. Είναι, θα έλεγα, ο δεκαθλητής των μαχητικών αθλημάτων. Είναι ο αθλητής ο οποίος πυγμαχεί, λακτίζει, παλεύει σε κάθε ζώνη μάχης. Τόσο στο όρθιο όσο και στο έδαφος. Ο πυγμάχος πυγμαχεί, όπως ξέρετε. Ο αθλητής του ταεκβοντό κλωτσάει. Ο παλαιστής παλεύει. Ο MMA είναι ο δεκαθλητής των μαχητικών αθλημάτων. Τα κάνει όλα. Και όρθιος
και όπως είπαμε και στο έδαφος. Σήμερα θα γίνουν κάποια σεμινάρια εδώ στο ΙΚΟ πάνω στο θέμα διαιτησίας, όπου έχουμε κάποια μεγάλη, θα έλεγα, συμμετοχή από το Σωματείο Κυρίως του κυρίου Παπα-Νικολάου, που είναι εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας στο νησί, και θα γίνουν και σεμινάρια, εκπαιδευτικά σεμινάριο για αθλητές με την ύλη πάνω του MMA, όπως μας τη δίδει η Παγκόσμια Ομοσπονδία, η World MMA Association. Τι σημαίνουν αυτά τα σεμινάρια για τους ανθρώπους που ασχολούνται με τις πολεμικές τέχνες, πόσο θα τους βοηθήσουν αυτά? Σίγουρα, επειδή από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί στο νησί, είναι ο εκπρόσωπός μας, ο κ. Αποστόλης Παπα-Νικολάου, είναι ο μόνος ο οποίος ασχολείται με το άθλημα του MMA, θα δώσει μία ανάταση και μία ανάπτυξη στο άθλημα στο νησί, θα ενημερωθεί ο κόσμος, ο σκοπός είναι να, στο θέμα διαιτησίας, ο κόσμος θα ασχοληθεί να επανδρώσει μελλοντικούς αγώνες που προγραμματίζει ο Αποστόλης στο νησί, το οποίο αυτό θα σημαίνει την ανάπτυξη του αθλήματος. Τα ωφέλη που αποκομίζει ο αθλητής ή ο διαιτητής, ο οποίος θα πάρει αυτά τα σεμινάρια, ποια είναι? Σίγουρα είναι εμπειρία. Βέβαια, εμπειρία στο θέμα του κριτή και το διαιτητή έρχεται μέσα από την πρακτική στο απότερο μέλλον, όταν λάβει μέρος σε αγώνες. Εκεί πραγματικά χρήζεται διαιτητής και κριτής, ας πούμε, γιατί δεν βλέπει ένα σεμινάριο που γίνεται μία μικρή πρακτική, αλλά μπαίνει πραγματικά ενεργά σε αγώνες. Ο αθλητής, από την άλλη, βλέπει ύλη, βλέπει τεχνικές, βλέπει τρόπο που πρέπει να προσεγγίσει έναν αντίπαλο αθλητή για να τον υποτάξει, όπως λέμε, ή να τον κερδίσει στα σημεία μέσα στον αγώνα, και δουλεύοντας αυτή την ύλη θα γίνει καλύτερος και ικανός να λάβει μέρος κάποια στιγμή στα διασυλλογικά ή στα πανελλήνια πρωταθλήματα. Κύριε Παπα-Νικολάου, να μας πείτε αν είστε ικανοποιημένος από τη συμμετοχή των μαθητών σας σε αυτά τα σεμινάρια. Υπάρχει προσέλευση μαθητών μέχρι στιγμής. Θα θέλαμε να καλέσουμε και άλλο κόσμο, αν γίνεται, να δώσω τις ώρες των σεμιναρίων. Αρχικά, 1:00 με 4:00 είναι το σεμινάριο διαιτητών κριτών. Και στη συνέχεια, για σήμερα Σάββατο. Για σήμερα Σάββατο, ναι. Και στη συνέχεια, 6:00 με 9:00, που εκεί θα είναι η προσέλευση του περισσότερου κόσμου. Εκεί ζητάμε και την παρουσία και άλλων παιδιών που δεν έχουν ενημερωθεί, ώστε να... Μπορεί κάποιος να πάρει και συμμετοχή τελευταία στιγμή, να έρθει και να... Ναι, μάλιστα, ναι, μπορεί και τελευταία στιγμή να συμμετέχει, ναι. Είναι στις 6:00 με 9:00. Οπότε και καλό είναι να έρθουν να δουν, να το παρακολουθήσουν, και όποιος θέλει μπορεί και να συμμετέχει. Με αθλητική φόρμα, να πω, ναι, δεν χρειάζεται κάτι ιδιαίτερο για αρχή. Να μας πείτε για τους μαθητές σας πώς νιώθουν με την έλευση έτσι σημαντικών ανθρώπων του αθλήματός σας για αυτά τα σεμινάρια. Είναι πάντα κάτι καινούριο. Στην αρχή, με ενθουσιασμό, περιμένουμε όλοι να το δούμε και να το δουλέψουμε αυτό έτσι και αργότερα. Οπότε είναι χαρά. Είναι χαρά. Κάθε φορά εντυπωσιαζόμαστε με τέτοιου είδους σεμινάρια. Γενικότερα, εσείς πάντα προσπαθείτε στους μαθητές σας έτσι, να τους δίνετε το ερέθισμα μέσω από σεμινάρια και μέσα από τέτοιες πρωτοβουλίες, να ενημερώνονται και να έχουν τέτοια ερεθίσματα που αφορούν τις πολεμικές τέχνες. Ισχύει κάτι τέτοιο, διότι οι πολεμικές τέχνες δεν σταματάνε και συνεχώς εξελίσσονται. Οπότε πάμε λίγο με την εξέλιξη. Δηλαδή, κάτι που μπαίνει σε μια ύλη, για παράδειγμα, σήμερα, σε ένα μήνα θα πρέπει να το έχουμε μάθει και εμείς, να το έχουμε δει, να το έχουμε ολοκληρώσει. Οπότε είμαστε συνεχώς στην εξέλιξη. Ναι. Εσείς θα μας πείτε λίγο, κλείνοντας, το μήνυμά σας προς τους νέους ανθρώπους που θέλουν να ασχοληθούν με τις πολεμικές τέχνες. Καταρχήν, να συμπληρώσω κάτι, ότι το σεμινάριο είναι ανοιχτό σε όποιον θέλει να το παρακολουθήσει. Δεν είναι κλειστό μόνο για τους μαθητές του κ. Παπα-Νικολάου. Μπορούν και οι αθλητές ή ασκούμενοι στα μαθητικά αθλήματα στις πολεμικές τέχνες από οποιοδήποτε σωματείο του νησιού να πάρουν μέρος στο σεμινάριο αυτό. Ή οποιοδήποτε άλλος δάσκαλος θα θελήσει να ασχοληθεί ή να πάρει μια ιδέα, που λέμε. Σίγουρα τα ωφέλη του αθλητισμού είναι γνωστά για τη διαπαιδαγώγηση ενός παιδιού, για το πώς φτιάχνει το χαρακτήρα του, για τα ωφέλη που αποσκοπεί. Ιδιαίτερα οι πολεμικές τέχνες και τα μαχητικά αθλήματα, λόγω του αντικειμένου, όπου δεν είναι ένα ομαδικό άθλημα, είναι ένα προσωπικό άθλημα, το οποίο σφυριλατεί το χαρακτήρα του κάθε ασκούμενου, και σε πειθαρχία
και σε σεβασμό, αυτοσεβασμό πρώτα, σεβασμό μετά προς τον αντίπαλο, αθλητή. Οπότε σίγουρα το ωφέλη, πιστεύω, ειδικά σε ένα μικρό παιδί που διαμορφώνει το χαρακτήρα σου, είναι πάρα πολλά. Να ετοιμάζονται Φράγκη Μαρία, Κάφρι Εμιλία. Νέο παιδικό τμήμα ρυθμικής γυμναστικής θα λειτουργήσει ο Γυμναστικός Σύλλογος Ιπποκράτης ΟΚΟΣ για ηλικίες 4,5 με 8 ετών κάθε Δευτέρα και Τετάρτη από τις 3 μέχρι τις 4 στο Αθλητικό Πολύκεντρο. Πληροφορίες και εγγραφές στο Νοσάκι Γερακιό στο τηλέφωνο 6977-080-178. Σήμερα στις 3 παρατέταρτο θα πραγματοποιηθεί η αναμέτρηση ανάμεσα σε Δόξα Καρδάμινας και Άρη Αρχαγγέλου, ενώ το τοπικό ντέρμπι Νικαγόρας Σεδίας θα γίνει αύριο Κυριακή στις 3 παρατέταρτο. Κοπή της πίτας θα πραγματοποιήσει ο Αθλητικός Σύλλογος Ιπποκράτης το επόμενο Σάββατο στις 5 το απόγευμα στο ξενοδοχείο COS Hotel. Η διοίκηση απευθύνει έκκληση σε όλα τα παιδιά και αθλητές και τους γονείς να προσέλθουν στην εκδήλωση και να στηρίξουν την αγαπημένη τους ομάδα. Την πίτα τους επίσης θα κόψει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΕ Δικαίου την Κυριακή αύριο στις 10.30 το πρωί στο ανοιχτό γήπεδο Πηλίου. Μία μεταγραφή από το Πάνο Ράφ πραγματοποίησε η ΑΕΚΟΣ και αφού απέκτησε τον αθλητή Άγγελος Γιώγα. Πάμε αμέσως τώρα να δούμε την πρόγνωση του αυριανού καιρού. Με αρκετά σύννεφα προβλέπεται για αύριο καιρό στην περιοχή μας. Οι άνεμοι θα πνέουν ότι η ανατολική με ένταση 4-7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14-15 βαθμούς Κελσίου. Τέλος, το φαρμακείο που εφημερεύει σήμερα στην πόλη μας είναι της κυρίας Νίτσας Χατζημάρκου στην Βασιλέως Παύλου 5 με τηλέφωνο επικοινωνίας 2242-0-22346. Αυτές, κυρίες και κύριοι, ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από τη Δημοτική Τηλεόραση ΚΟ. Ευχές για ένα όμορφο Σαββατόβραδο. Γεια σας.